Nosotros acá tenemos un coach que es llamado Apolon. Για να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Από τη δική μας πλευρά σήμερα δεν παρουσιαστήκαμε τον τρόπο που θα θέλαμε, αν και οι παίχτες ακολούθησαν το πλάνο να μπορέσουμε να πάρουμε λίγες κατοχές με τον Απόλλωνα, μια ομάδα που πριν δύο μέρες σκόραρε 60 πόντους σε ένα ημίχρονο, τα καταφέραμε. Όμως οι παίχτες της ομάδας του Απόλλωνα είχαν σε κάποια σημεία περισσότερη συγκέντρωση από εμάς και μερικές φορές από και περισσότερη αποφασιστικότητα, και αυτό το μαρτυράτο 41-22 rebound χωρίς να κερδίσεις παιχνίδι όταν ο αντίπαλος παίρνει 20 rebound περισσότερα, και πιστεύω ήταν και ο λόγος που δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο. Από την άλλη όμως, οι παίχτες μου δεν τα παράτησαν σε καμία στιγμή του αγώνα, και ενώ βρισκόμασταν 19-20 πόντους 4-5 λεπτά πριν από το τέλος, έκαναν την αντεπίθεσή τους, προσπάθησαν, έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Όμως μερικές φορές πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ότι παίζουμε μόνοι μας και αποφασίζουμε πότε θα πατήσουμε το κουμπί ξεκινώ ή σταματώ. Για να κερδίσεις ένα αγώνα γίνεται μια προετοιμασία και τελειώνει στα 40 αυτά τελευταία λεπτά. Άρα εμείς προετοιμαστήκαμε σωστά, κατάλληλα, αλλά δεν είχαμε την απαιτούμενη συγκέντρωση ή θέληση στα 40 αυτά λεπτά για να κερδίσουμε τον αγώνα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθώ στο Γιώργο, ένα νεαρό παιδί το οποίο είναι μόλις 18 χρόνων, πριν λίγες μέρες τα έχει κλείσει. Του δίδεται η ευκαιρία και με χαροποιεί αφάνταστα το γεγονός ότι προσπαθεί μέσα στο γήπεδο με ό,τι έχει και δίνει τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα του. Είμαι σίγουρος ότι αν δουλέψει και τα καλοκαίρια και συγκεντρωθεί περισσότερο, μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, και άμα το θέλει περισσότερο μπορεί να κάνει και το βήμα παραπάνω. Εκεί και πέρα ευχαριστώ, θέλω να πω καλή συνέχεια coach, σας αξίζει η νίκη και ελπίζω να εμφανιστούμε πιο έτοιμοι στα επόμενα παιχνίδια. Με τη σειρά μου θέλω να ξεκινήσω καταρχήν δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδος. Κατά δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια στον coach, στην ομάδα της Ομόνοιας και για την εγγένη παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά και για την γενικότερη εμφάνιση τη σημερινή, και ίσως τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον coach και στην ομάδα του, στη λογική του τελευταίου πράγματος που είπε, ότι έχει μπολιάσει την ομάδα με νεαρούς Κύπριους αθλητές και προσπαθεί να τους βοηθήσει, να τους αναδείξει. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, και από ό,τι έχω αντιληφθεί βρισκόμενος εδώ τρεις μήνες, υπάρχει ανάγκη στην Κύπρο να αναδειχθούν νέα παιδιά, να μπει νέο αίμα και να έχουν οι ομάδες απαιτήσεις πλέον και από τους Κύπριους παίκτες. Συγχαρητήρια. Όσον αφορά για το παιχνίδι, θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο δεν είναι αγωνιστικό, ότι εμείς παίξαμε Σάββατο και Τρίτη. Το Σάββατο το παιχνίδι μας ήταν εκτός έδρας, άρα υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι μας αδικεί, το να παίξει μια ομάδα ένα εκτός έδρας και μετά δύο μέρες να ξαναπαίζει ένα παιχνίδι. Δεν είχαμε χρόνο, νομίζω, να κάνουμε recover, να αναλάβουμε από την κούραση του πρώτου παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά δείξανε σθένος. Πάντοτε υπήρχε στο μυαλό μου ότι η ποιότητα των παιχτών της Ομόνοιας και το στυλ παιχνιδιού τους είναι επικίνδυνο και μπορεί ανά πάσα στιγμή, με τους πάρα πολύ καλούς στέρ που έχουν, να κλείσουν διαφορές της τάξης των 10 και των 12 πόντων, και το επισημάναμε. Θεωρώ ότι στο τέλος, όταν δημιουργήσαμε τη διαφορά, έπαιξε ρόλο ο ψυχολογικός παράγοντας και η κούραση. Δηλαδή, βλέποντας το ταμπλό με 20 πόντους και βρισκόμενοι οι παίχτες σε μια κατάσταση υψηλής κούρασης,
σταματήσαν να προσπαθούν και νομίζω ότι επηρεάστηκε και η συγκέντρωσή τους. Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε ένα παιχνίδι με νίκη, είναι η δεύτερη συνεχόμενη. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες και θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο και έχω μέσα μου και θέλω να το πω, ότι, δεν χρησιμοποιήθηκαν παίκτες από την ομάδα μας, το οποίο έχει να κάνει με δική μου απόφαση. Το εξήγησα στους παίκτες για ποιο λόγο. Είναι παιδιά τα οποία προσπαθούν και μας βοηθούν καθημερινά, δικαιούνται χρόνο. Σήμερα το παιχνίδι, το ένστικτό μου έλεγε ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Θέλησα να εξασφαλίσω τη νίκη και υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα επιβραβευτεί και η προσπάθεια των παιδιών που δεν παίξανε και ο κόπος τους και ότι θέλουν να βοηθήσουν αυτή την ομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους, ευχαριστώ πολύ. Συγκεντρωμένοι και προσπάθησαν να νικήσουν τον αγώνα. Στο τέλος τα δώσαμε όλα και θέλαμε την νίκη, αλλά εντάξει, δεν καταφέραμε. Σε ένα Απολώνα που ο οποίος είναι κι αυτός μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και σήμερα προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε σε ένα χαμηλό σκορ όπως είπε ο κόουτς. Τα καταφέραμε σε μια στιγμή, αλλά μετά εντάξει. Θα ήθελα να πω και εγώ καλή συνέχεια στον Πόνο. Τεχνικά θέματα τα έχουν αναλύσει οι προπονητές. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε και καλύψαμε ένα αρκετό έδαφος βαθμολογικά. Μετά από την εντός έδρας ήττα που είχαμε από την ΕΘΑ, κερδίσαμε εκτός το Παραλίμνη και τώρα την Ομόνοια. Είναι τα παιχνίδια που χρειαζόμαστε για να πάμε μέσα στους στόχους μας. Νομίζω το παιχνίδι ήταν πολύ συναρπαστικό. Ελέγχαμε το παιχνίδι στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα. Τα τελευταία 5 λεπτά έχουμε με τη διαφορά στους 20 πόντους, η Ομόνοια μας έκανε ένα comeback. Αυτά είναι μαθήματα για το μέλλον. Τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνοια και στον Παπαδόπουλο. Εύχομαι καλή συνέχεια και να έχουμε, το ξαναλέω, τέτοια παιχνίδια και περισσότερους Κύπριους στο παρκέ όπως και σήμερα.